Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας της νόσου Αλτσχάιμερ, ο Εθνικός Ποδηλάτες Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με το Σχολείο Μνήμης της Πανεπιστημιακής Νευρολογικής Κλινικής του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης και την Ελληνική Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων Φοιτητών Ιατρικής διοργάνωσε την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού για την εν λόγω νόσο που αφορά ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού της τρίτης ηλικίας. 21 Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια ημέρα της νόσου Αλτσχάιμερ. Είναι μια ημέρα η οποία ουσιαστικά σηματοδοτεί την αναγκαιότητα για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση των ασθενών που πάσχουν από άνοια. Έχει φανεί ότι τα ποσοστά της άνοιας αυξάνονται ραγδαία και ιδιαίτερα και στην Ελλάδα. Οπότε είναι ένα φαινόμενο το οποίο οφείλει να διερευνάται έγκαιρα για να δίνεται η κατάλληλη θεραπεία και να γίνονται κατάλληλες παρεμβάσεις. Δυστυχώς η άνοια αποτελεί μια νόσο η οποία δεν θεραπεύεται, γι' αυτό και εστιάζουμε πάρα πολύ στο κομμάτι της πρόληψης, καθώς μέσα από την πρόληψη μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τον ασθενή και τις οικογένειές τους να ανταπεξέλθουν σε αυτό το δύσκολο δρόμο στον οποίο μπαίνουν. Είναι αρκετά μεγάλα τα ποσοστά. Φυσικά ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί μια βάση για την καταγραφή. Ό,τι έχουμε είναι μέσα από τα πανεπιστήμια και τα νοσοκομεία τα οποία παρέχουν υπηρεσίες για την διάγνωση της άνοιας. Οπότε υπάρχει αυτό που βλέπουμε είναι ότι κάθε 3 δευτερόλεπτα έχει καταγραφεί παγκοσμίως ότι διαγνώσκεται ένας ασθενής με άνοια. Άνοια φυσικά είναι μια ομπρέλα διαταραχών, δεν μιλάμε μόνο για την νόσο Αλτσχάιμερ αλλά και για άλλες διαταραχές που σχετίζονται με τις διαταραχές μνήμης. Από τις 6 το απόγευμα έως και τις 9 το βράδυ μπροστά από το κτίριο της Δημοτικής Αρχής πραγματοποιήθηκαν δωρεάν ειδικά τεστ μνήμης γρήγορης εκτίμησης και ενημέρωση από το προσωπικό του Σχολείου Μνήμης της Πανεπιστημιακής Νευρολογικής Κλινικής του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου σε θέματα πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και φροντίδας σε ασθενείς με άνοια. Στις 7 και 4 διοργανώθηκε ποδηλατοβόλτα στην πόλη της Αλεξανδρούπολης με τη συμμετοχή και την υποστήριξη του Συλλόγου Εθνικός Ποδηλάτες, αφετηρία και τερματισμό στο κτίριο της Δημαρχίας, ενώ στις 8.30 έγινε προβολή ενημερωτικού υλικού με θέμα μύθη και αλήθειες για την άνοια. Το Σχολείο Μνήμης της Πανεπιστημιακής Νευρολογικής Κλινικής λειτουργεί από το 2013. Στελεχώνεται με ανθρώπους που είτε δουλεύουν στην Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική είτε παρέχουν το έργο τους σε θελοντική βάση. Δουλεύουμε με ασθενείς. Το ένα κομμάτι είναι να δουλέψουμε με ασθενείς οι οποίοι όντως έχουν προβλήματα μνήμης, είναι διαγνωσμένοι με άνοια και δουλεύουμε πάνω σε γνωστικό κομμάτι, αλλά και τόσο και σε κινητικό. Ενώ ταυτόχρονα δουλεύουμε και με ανθρώπους που έχουν στην οικογένειά τους οι άνθρωποι με άνοια, με τους φροντιστές ή με άλλους ανθρώπους που θέλουν συμβουλευτική πάνω στο πώς να διαχειριστούν θέματα τα οποία αφορούν στην άνοια. Θα πρέπει κάποιος να συνυπολογίσει πολλούς παράγοντες πριν αγχωθεί και ανησυχήσει για αυτό το οποίο μπορεί να του συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Το να ξεχνάς απλώς κάποια πράγματα μπορεί να έχει να κάνει καθαρά με το ότι είναι κάποιος πολύ αγχωμένος ή έχει πάρα πολλά πράγματα να διαχειριστεί την ίδια στιγμή. Ένας άνθρωπος όμως που συνήθως είναι γύρω στα 60-65 και άνω, περίπου είναι μια ηλικία όπου γίνονται αρκετές διαγνώσεις πάνω στην άνοια και ανησυχεί ότι κάτι έχει αλλάξει όσον αφορά και το επίπεδο της λειτουργικότητάς του αλλά και τη μνήμη του, καλό θα ήταν να κλείσει ένα ραντεβού είτε με έναν νευρολόγο έξω, είτε στην Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική, είτε σε μια νευρολογική κλινική και να εξεταστεί από εξειδικευμένους ανθρώπους, ιατρούς, οι οποίοι με κάποια νευρολογικά τεστ και με την εξέταση, αλλά και με μια σειρά από άλλες εξετάσεις που θα τους ζητήσει να κάνουν, θα βγάλουν ένα πόρισμα για το αν τελικά αυτός ο άνθρωπος έχει δυσκολία ή όχι.